Για το δικαιλί της Τουρκίας, 4 αλληλέγγυοι έπεσαν μέσα στην θάλασσα και μέσα σε πολύ γρήγορο διάστημα, κολυμπώντας, έφτασαν στην άγκυρα του τουρκικού πλεαρίου. Γατζώθηκαν επάνω του, φωνάζοντας συνθήματα να μην εφαρμοστεί η συμφωνία, θέλοντας έτσι να δείξουν την αντίθεσή τους στην διαδικασία επανεισδοχών που έχει ξεκινήσει και σήμερα είναι σε εξέλιξη η δεύτερη επιχείρηση. Σκάφος του Λιμενικού προσέγγισε, επιβίβασε. Αυτοί οι αλληλέγγυοι που βλέπουμε τώρα στα πλάνα είναι και από άλλες χώρες. Βρίσκονται εδώ στην Μυτιλήνη εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων, είτε αλληλέγγυων ομάδων, πολλές ομάδες και από το εξωτερικό. Μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους που έπεσαν στη θάλασσα ήταν και αλληλέγγυοι από το εξωτερικό. 4 άνθρωποι βρέθηκαν στο νερό, μία από αυτούς ήταν η γυναίκα. Προθέλησαν έτσι να δώσουν το δικό τους μήνυμα για την όλη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνελήφθησαν από το λιμενικό. Τώρα, όσον αφορά για τη διαδικασία, έχει ήδη φτάσει στο δικαιλί της Τουρκίας το πρώτο καραβάκι. Περιμένουμε, έρχεται. Ναι. Νομίζω. Το πρώτο καραβάκι έφυγε με 45 οικονομικούς μετανάστες από το Πακιστάν. Όλοι άνδρες. Και εσείς αυτή τη στιγμή βλέπετε στους δέκτες σας το TerraJet, το οποίο προσεγγίζει στο λιμάνι και θα φέρει 79 μετανάστες από την ΚΟ και από τη ΣΑΜΟ. 50 από τη ΣΑΜΟ, 29 από την ΚΟ. Το καραβάκι, το τουρκικό, επίσης το βλέπετε εδώ στο λιμάνι, το Ναζλί έτοιμο να επιβιβάσει τους ανθρώπους αυτούς με τη γνωστή διαδικασία. Ένας-ένας θα κατεβαίνουν από το πλοίο με τη συνοδεία του αστυνομικού και με τα χαρτιά που τον συνοδεύουν θα μπαίνουν μέσα στο τουριστικό σκάφος προκειμένου να γίνει και το δεύτερο σήμερα δρομολόγιο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένταση στο... Γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί, οι αριθμοί φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι βρισκόμαστε πάλι στο μία ή άλλη. Δηλαδή, 149 πρόσφυγες και μετανάστες φτάνουν σήμερα στη χώρα μας από τα παράλια της Τουρκίας, με βάση τα επίσημα στοιχεία. 45 επιστρέφουν πίσω στην Τουρκία από την Λέσβο και από κάποια άλλα νησιά από τη Χίο. Το μία ή άλλη φαίνεται να χαρακτηρίζει την κατάσταση. Πάντως την ώρα που γίνονταν η επιβίβαση των 45 οικονομικών μεταναστών στο τουρκικό πλοιάριο, άλλοι 45 άνθρωποι έφερνε το πλοίο του λιμενικού στο εμπορικό λιμάνι της Μυτιλήνης. Πραγματικά τις ημέρες αυτές όσες αφήξεις έχουμε, τόσες αποχωρήσεις έχουμε. Μυρσίνη, ανέφερες νωρίτερα ότι έρχονται και κάποιοι πρόσφυγες από τη ΣΑΜΟ και την ΚΟ. Μας είπες χαρακτηριστικά, οι οποίοι έρχονται στην Λέσβο για να μπουν στη διαδικασία της επιστροφής. Ακριβώς. Πρόκειται για 79 μετανάστες από τη ΣΑΜΟ και την ΚΟ που θα επιβιβαστούν. Θα αποβιβαστούν από το TerraJet που μόλις πριν από λίγο είδατε και αμέσως θα επιβιβαστούν στο σκάφος που είναι πίσω μου για να πραγματοποιηθεί σήμερα το δεύτερο δρομολόγιο. Ναι, επίσης να πούμε και σε αυτό που είπες νωρίτερα, ότι ο κάθε μετανάστης που επιστρέφεται συνοδεύεται και από έναν άντρα της Frontex. Έτσι είναι η διαδικασία, το είχαμε παρακολουθήσει και τη Δευτέρα, συνεχίζει να γίνεται και τώρα. Με το που θα αποβιβάζεται ένας-ένας από το πλοίο, αμέσως θα συνοδεύεται από τον αστυνομικό της Frontex, που θα τον επιβλέπει και μέσα στο τουρκικό πλοιάριο και μαζί με τα χαρτιά του θα επιβιβάζονται μέσα στο σκάφος. Αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται. Έχει αναπτυχθεί, Μυρσή, όπως καταλαβαίνετε, εδώ μεγάλη δύναμη τόσο της αστυνομίας, του λιμενικού. Λοιπόν, την καλημέρα μας.